Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Σας είχαμε φιλοξενήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Μας είχατε πει ότι εξελίσσεται αυτή η έρευνα. Κυρία Παπασπύρου, λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, πέρα από τις έρευνες που γίνονται για την ευθύνη των πολιτικών προσώπων, εσείς κάνετε και έναν άλλον έλεγχο, μία άλλη έρευνα για τη δημόσια διοίκηση. Για υπαλλήλους στο Υπουργείο Υγείας, σε άλλες υπηρεσίες. Θα σας πω. Πότε ξεκίνησε όμως, γιατί υπάρχει και εικόνα ότι ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα όλη αυτή η ιστορία. Όχι. Και ότι τα φτιάξανε τόσο γρήγορα στην κυβέρνηση, επειδή είδανε και το συλλαλητήριο και έπρεπε να βγουν όλα αυτά. Όχι, πείτε μας πότε ξεκίνησε και τι έχετε βρει. Προσέξτε να δείτε. Εγώ έχω μία προκαταρτική για την τιμολόγηση των φαρμάκων. Η προκαταρτική μου εδόθηκε το Γενάρη του 2017. Έγραφα όμως τα χέρια μου, πήρα τον Ιούνιο του 2017. Και από τότε αρχίσαμε να ψάχνουμε. Είναι γεγονός ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά έχουμε μαζέψει πάρα πολύ υλικό τώρα, γιατί λεηλατήθηκαν τα φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία. Τι εννοείτε λεηλατήθηκαν? Δεν υπάρχουν τα παραστατικά, δεν υπάρχουν τα έγγραφα. Δεν υπήρχαν τα έγγραφα. Ποια έγγραφα δεν υπήρχαν, κυρία Παπασπύρου? Ποια έγγραφα ήταν αυτά που απουσίαζαν? Δηλαδή, απουσιάζουν από το Υπουργείο Υγείας το 12-13 τα έγγραφα που αφορούσαν την τιμολόγηση των φαρμάκων. Οι αποφάσεις για την τιμολόγηση των φαρμάκων? Όχι αποφάσεις. Για να βγει μια απόφαση υπάρχουν, θα βγουν από επιτροπές εισηγήσεις, όλα αυτά. Οι γνωμοδοτήσεις για το φάρμακο. Ναι, για το φάρμακο. Ό,τι έχει σχέση με το φάρμακο. Επίσης δεν υπήρχαν τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΕΟΦ από το τέλος του 2011 μέχρι το 2012. Συγγνώμη, εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Τι καταλάβατε από αυτό, ότι δεν είχαν κρατηθεί ποτέ αυτά τα αρχεία είχαν κρατηθεί και κάποιος τα κατέστρεψε? Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, κάποιος τα μάζεψε. Γιατί τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, πού τα βρίσκετε, κύριε Παπασπύρου? Αυτό αφήστε το, δεν θα σας το πούμε. Να σας ρωτήσω, στα σπίτια τους τα παίρνανε? Όχι, υπήρχαν και μερικά που παίρνανε στα σπίτια τους, αλλά θα σας πω το εξής. Τι, τα παίρνανε στα σπίτια τους υπάλληλοι τα χαρτιά? Προσέξτε, ακούστε να σας πω. Παραδείγματι, αυτές τις μέρες τελειώσαμε την έρευνα και βρήκαμε όλα τα έγγραφα από το Υπουργείο Ανάπτυξης που είχε το φάρμακο από το 6 που ψάχνουμε εμείς μέχρι το 11, μέχρι τα αρχές του 2011. Λοιπόν, που καθόρισαν τη τιμή των φαρμάκων. Τα βρήκαμε όλα. Τα βρήκαμε όμως πού? Τα βρήκαμε σε ντουλάπες, μαζί με άλλα έγγραφα. Καθίσαμε, ανοίξαμε, οι υπεθεωρητές ψάχνουν κάθε τρύπα για να τα βρούνε και δεν αντιμετωπίζονται και με καλό τρόπο. Κυρία Παπασπύρου, για πείτε μας τώρα εσείς τι συμπέρασμα βγάζετε, ποιο είναι το πόρισμα από όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πώς κινήθηκε όλη αυτή η διαδικασία, πώς έχει εισχωρήσει η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία ή άλλες φαρμακοβιομηχανίες μέσα. Δεν μπορώ να σας τα πω τώρα γιατί έχω προκαταρτική. Μάλιστα. Ναι, πιστεύουμε ότι θα μοιραστεί σε χρονικές περιόδους. Η μία περίοδος θα είναι από το 6 μέχρι το 11 που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αυτή σχεδόν την έχουμε ολοκληρώσει, γιατί τις τελευταίες υποθέσεις, τα τελευταία χρόνια μάλλον, αναμένουμε ακόμα έγγραφα, πραγματογνωμοσύνες μάλλον, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών να μας στείλουν. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Μάλιστα. Πόσο σας αφορά, κυρία Παπασπύρου, για τι αριθμό υπαλλήλων μιλάμε? Μιλάμε για υπαλλήλους απλούς, μιλάμε για υπαλλήλους, διευθυντές, όλοι οι υπάλληλοι που είναι στο δημόσιο. Και υψηλόβαθμοι. Και υψηλόβαθμα στελέχη των υπουργείων. Για πόσους μιλάμε, μπορούμε, έχετε μια εικόνα? Δεν μπορείτε να μας πείτε. Συγγνώμη, μπορείτε να μας πείτε, λέτε ότι το ψάχνετε κατά περιόδους. Το πόρισμά σας, θα υπάρχει πόρισμα ξεχωριστά για κάθε περίοδο και θα το διαβιβάσετε στον εισαγγελέα ή τώρα και στη Βουλή? Και στη Βουλή τώρα? Όχι. Προσέξτε να δείτε, εγώ θα το διαβιβάσω στον εισαγγελέα και μετά ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να το διαβιβάσει στη Βουλή. Μάλιστα. Εφόσον βρείτε. Εσείς η έρευνα που κάνετε είναι για παραλήψεις μόνο, είναι για χρηματισμούς, έχετε ανοίξει λογαριασμούς, έχετε αυτό? Όχι, το δικαίωμα? Όχι, προσέξτε να δείτε, αυτό θα γίνει μετά. Μετά. Αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρει να δω αν η τιμολόγηση γινόταν με τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνει.
Αν τηρεί το νόμος, την νομιμότητα με ενδιαφέρει, καταλάβατε. Εάν γινόταν σωστά. Υπάρχει και ένα κομμάτι του ελέγχου σας να δείτε αν υπήρχε και χρηματισμός αυτών των υπαλλήλων. Φυσικά, αυτό θα τα δούμε μετά. Αυτά θα τα δείτε μετά, αφού πρώτα διαπιστώσετε ότι δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία και ότι κάτι υπάρχει στις αποφάσεις. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μπορεί να μην δικαιολογείται η τιμολόγηση. Υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος που ελέγχετε εσείς. Βέβαια. Υπάρχει νομοθεσία. Αν τηρήθηκε η νομιμότητα. Να σας πω, στην έρευνά σας, και το καταλαβαίνουμε, διαπιστώσατε πάρα πολλές αντικσότητες και μας το είπατε πολύ και το μεγάλες. Βρήκατε και στη δική σας έρευνα κάποιους να συνεργαστούν και να σας δώσουν στοιχεία. Βρήκαμε ανθρώπους. Υπάρχει δηλαδή και στη δική σας έρευνα. Ναι, αυτή η κατηγορία. Ναι, υπάρχουν. Ότι... Μα πώς θα τα βρίσκαμε διαφορετικά. Πώς θα βρίσκαμε τα έγγραφα όλα αυτά. Εσείς, κυρία Παπασπύρου, έχετε καταλήξει τουλάχιστον. Ας μην μπούμε στην ουσία του πορίσματος, γιατί προφανώς. Είναι προκαταρκτική. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, πώς λειτουργούσε αυτή η εταιρεία, δηλαδή πώς προσέγγιζε τους υπαλλήλους. Έχετε... Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Ούτε αυτό μπορεί να μας πει. Αυτά για τα ταξίδια. Για τα ταξίδια. Αυτό κοιτάξτε, ήδη διοργάνωσε η εταιρεία. Είχε βγει πόρισμα του Γενικού Επιθεωρητή παλιά εδώ, το 2012 νομίζω, του επικυρίου Ρακιζή, που είχε διαπιστώσει ότι δεν ήταν νόμιμο το συνέδριο που γινότανε, γιατί δεν είχαν πάρει άδεια από τον ΕΟΦ. Είχαμε ζητήσει και από το ΣΔΟΕ και από τον ΕΟΦ, ακόμα δεν μας έχουν έρθει απαντήσεις. Γιατί δεν σας έχουν έρθει ποιες απαντήσεις, τι ζητήσατε? Τα ερωτήματα που είχαμε κάνει τότε. Ποια ήταν τα ερωτήματα που είχατε κάνει για τους λογαριασμούς? Προσέξτε, είχε κάνει ερώτημα τότε ο Γενικός Επιθεωρητής από τον ΕΟΦ εάν είχαν πάρει την άδεια. Δεν είχαν πάρει άδεια, ο ΕΟΦ μας απήντησε σε αυτό. Αλλά δεν είχε, από το ΣΔΟΕ να ελέγξει τις εταιρείες που είχαν κάνει τα συνέδρια. Τα συνέδρια. Ή τα ταξίδια που διοργάνωναν. Ή τα ταξίδια τους, δεν πήραμε απάντηση. Αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ διαλύθηκε. Θα τα βρούμε εμείς. Δηλαδή, συγγνώμη, το ΣΔΟΕ δεν σας έχει απαντήσει ακόμα. Δεν απήντησε. Δηλαδή για τις εταιρείες, ποιες εταιρείες ήταν αυτές που φτιάχναν αυτά τα συνέδρια? Ήταν μια εταιρεία, νομίζω, της, τώρα δεν μπορώ να τη θυμηθώ, της, με την κυρία Γείτονα, νομίζω, ήταν αυτή η εταιρεία. Και αυτές οι εταιρείες ανέλαβαν να κάνουν αυτά τα συνέδρια, δεν είχαν πάρει τις εγκρίσεις που έπρεπε. Είχαν χρηματοδοτηθεί από διάφορες εταιρείες. Το μεγαλύτερο ποσό, αν δεν θυμάμαι ακριβώς, το είχε δώσει η Νοβάρτης, νομίζω. Μάλιστα. Και ψάχνετε ακόμα σε ντουλάπες και μπαούλα, ή έχει ομαλοποιηθεί λίγο η κατάσταση? Μας έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι που ψάχνουμε. Μάλιστα. Και με το ΣΔΟΕ τι κάνετε? Έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος υπουργός? Γιατί καθυστερούν? Αυτή τη στιγμή το ΣΔΟΕ δεν μπορεί να τα ελέγξει φορολογικά. Δεν μπορεί να ελέγξει φορολογικά. Έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητές του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έπρεπε τότε να έχει. Για αυτές τις απαντήσεις, άρα δηλώνει ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχω. Όχι. Δεν μας απήντησε. Θα τα βρούμε. Επειδή θα τα κάνουμε εμείς και θα τα βρούμε. Μ' αρέσει, κύριε Παπασπύρου. Έχετε μια υπομονή. Ναι, αλλά εδώ μας ακούγεται λίγο περίεργο να μην συνεργάζονται νευραλγικές υπηρεσίες. Ξέρετε κάτι. Εδώ δεν μου δίνουν επιθεωρητές. Επιθεωρητές? Δεν Όταν θέλω να κάνω μεικτό κλιμάκιο. Απροθυμία. Ναι, απροθυμία των υπηρεσιών. Όταν θέλω να κάνω μεικτό κλιμάκιο, αγωνίζομαι γιατί θα πρέπει να επιλέξω τους ανθρώπους. Δεν θα είναι τυχαίοι οι άνθρωποι που θα απαρτίζουν το κλιμάκιο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολα. Οι επικεφαλείς των υπηρεσιών δεν θέλουν να μου δώσουν τους επιθεωρητές. Γιατί επικαλούνται ότι έχουν δικές τους δουλειές, ότι πρέπει να κοιτάξουν τα δικά τους θέματα. Φοβερά γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Παπασπύρου, και πείτε μας πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα που κάνετε, το πόρισμα, πότε? Πιστεύω για την πρώτη περίοδο, πιστεύω σε 2 μήνες να έχουμε τελειώσει. Πιστεύω. Τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε κάτι. Καλά, με τις συνθήκες που μας λέτε, και 2 μήνες λίγο χρονικό διάστημα. Είναι άμα ψάχνετε σε μπαούλα, ντουλάπες, οι επιθεωρητές αρνούνται. Δεν είναι μόνο αυτό. Οι επιθεωρητές έχουν φοβερά προβλήματα. Τους αντιμετωπίζουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αντικάνουν μηνύσεις. Κυρία Παπασπύρου, έχετε δίκιο, γιατί δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα προστασίας αυτών των ανθρώπων, νομικής κάλυψης. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Και μόνο, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται, άσχετα τι λένε, τι δεν λένε, θα αξιολογηθούν κι αυτοί οι μάρτυρες. Το τι έχουν ακούσει από χτες, από κουκουλοφόρους μέχρι άγνωστοι, και η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και θα σας βρούμε. Όλο αυτό το bullying και οι απειλές. Αντιλαμβάνομαι ότι τι συμβαίνει με τους επιθεωρητές που πάνε να ελέγξουν
Είναι φοβερό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, όμως εδώ πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου, κυρία Παπασπύρου. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Πρέπει να τους προστατεύει αυτούς τους ανθρώπους. Η δικαιοσύνη μας τους προστατεύει. Με έχουν δίπλα τους. Με έχουν δίπλα τους και ξέρουν ότι δεν θα τους αφήσω εγώ έτσι. Κύριε Παπασπύρου, τώρα το λέτε. Μετά από 1, 2, 3 χρόνια. Εδώ η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, όπως λένε κάποιοι. Κύριε Παπασπύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας το αναμένουμε. Έργα, περιμένουμε τα πορίσματα. Τα πορίσματα και τις μηνύσεις. Δηλαδή, είναι απίστευτα. Η επιθεωρήτρια δημόσιας διοίκησης προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και βλέπουμε αυτές τις αρνήσεις. Και προσπαθούμε κατά τα άλλα να χτυπήσουμε την διαφθορά και θα ξαναμπεί βέβαια το μαχαίρι στον κόκαλο. Δεν ξέρω, εντάξει, αν οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις υπερορίες και τα λοιπά έχουν προβλήματα και γι' αυτό δεν είναι τόσο πρόθυμοι. Έργα, τελείωσε ο χρόνος μας.